Νεκρός εντοπίστηκε στην παραλία του Αγίου Χαραλάμπου Ροδόπης ένας 56χρονος ψαράς που αγνοείτο ενώ είχε ξεκινήσει για αλία με το σκάφος Δέσποινα μαζί με έναν 31χρονο από τους προσκυνητές Ροδόπης. Στην περιοχή επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες και το σκάφος παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους 5 ως 6 μποφόρ νότιους, προσέκρουσε στα βράχια και αναποδογύρισε. Ο συνεπιβάτης του σκάφους κατάφερε να κολυμπήσει και να διασωθεί. Ο άτυχος 56χρονος εντοπίστηκε από ελικόπτερο Super Puma, ενώ στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετείχαν άνδρες της ΕΜΑΚ και αλλιευτικό σκάφος στο οποίο επέβαινε στέλεχος του λιμενικού σώματος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στην Κομοτηνή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τριών αγνώστων δραστών, οι οποίοι κατά τις πρώτες πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου επιτέθηκαν σε 44χρονο έξω από το σπίτι του και τον ανάγκασαν με τη χρήση βίας να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό τους. Ακολούθως, αποχώρησαν προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ λίγο αργότερα τον εγκατέλειψαν δέσμιο πλησίον της οικίας του έξω από το αυτοκίνητό του, αφού πρώτα τον είχαν τραυματίσει σοβαρά. Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου και νοσηλεύεται. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Κομοτηνής. Συνελήφθη στην παρεύρια περιοχή του Πυθίου Εύρου από αστυνομικούς ένας 28χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Αφγανιστάν, διότι προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας 11 μετανάστες. 9 από τους διακινούμενους ήταν υπήκοοι Αφγανιστάν και 2 υπήκοοι Πακιστάν. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο 28χρονος, λίγο πριν τη σύλληψη, μετέφερε με βάρκα από την Τουρκία στη χώρα μας τους 11 μετανάστες. Στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα διαβατήριο αφγανικών αρχών, το χρηματικό ποσό των 470 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δημοτήχου.